να επικοινωνήσει με τον Γιώργιο Προκοπίου, τον εφοπλιστή που έχει αγοράσει τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, επιθυμεί ο Δήμος Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με εξώδικη δήλωσή του, θέλει να εξυπηρετηθεί με ένα σκοπό της επενδύσεως, χωρίς όμως να παραβιάζεται η νομιμότητα και να θίγονται τα εμπράγματα δικαιώματα του Δήμου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Κέτσκετζή στο capital.gr, ο Δήμος Χαϊδαρίου με τον λόγο εξώδικο που έχει στείλει την Παρασκευή 30 Ιουλίου ενημερώνει με επίσημο τρόπο την εταιρεία Μιλίνα Enterprises του κυρίου Προκοπίου, ο οποίος επικράτησε στη δημοπρασία της ΕΤΑΡ για τις εκτάσεις εντός του συγκεκριμένου ακινήτου που διεκδικεί και συγκεκριμένα την προβλήτα 4. Ο διαγωνισμός της ΕΤΑΡ δεν είναι νόμιμος, με αποτέλεσμα να πάσχει όλη η διαγωνιστική διαδικασία και να τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε τυχόν αποτέλεσμα αυτής, λέει ο Δήμος Χαϊδαρίου, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο εν λόγω εξώδικο δηλώνει ότι θα καταφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Σύμφωνα πάλι με ρεπορτάζ του Capital, την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Χαϊδαρίου ετοιμάζεται να προσφύγει κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΡ, με σκοπό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να φτάσει μέχρι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να τελειώσει το θέμα και να μπορέσουν τα ναυπηγεία τόσο του Σκαραμαγκά αλλά και της Ελευσίνας να κάνουν τη δουλειά τους, διότι η εθνική ασφάλεια, το ύψιστο, το προαπαιτούμενο για να υπάρχει οργανωμένη κοινωνία, μπορεί, όπως έχω πολλές φορές υποστηρίξει, να εξυπηρετηθεί μόνο από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε βάθος χρόνου και φυσικά ιδιαίτερα στο πολεμικό ναυτικό, με την αυτοίγηση νέων μονάδων επιφανείας,